Λόγο είναι να δείξουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να πάμε στι απέναντι καλλιέργειε και να πάμε προ τα Μουδανιά. Προ πολύ είναι εύκολη πρόσβαση και αυτή δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί είμαστε 1200 κάτοικοι το χειμώνα και το καλοκαίρι δεκα, δεκαπλασιαζόμαστε. Ειδικά όταν αρχίσει η περίοδο με τα beach bar που είναι πάρα πολλά στην περιοχή μα, εδώ είναι αδιανόητο να βγει. Και την εποχή τι 5-7 μέρε του πανηγυριού είναι κόλαση για να βγεις. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βγεις. Ζητάμε ένα κόμβο, μια έξοδο, ένα τούλελ να γίνει να περνάμε στην απέναντι πλευρά. Δυστυχώ, ε, δυστυχώς ο αριθμός των ε, τροχιών αντιχημάτων αυξάνεται ραγδαίως γιατί εδώ και δύο χρόνια η κίνηση προς ηθονία έχει αυξηθεί και αυτή κατακόρυφα. Ε, ζητάμε μια ασφαλή διέλευση απέναντι διότι και υπάρχουν και καλλιέργειε, αλλά και γιατί κάποιο που είναι ή που θέλει να μπει δεν μπορεί να το κάνει με την ίδια ευκολία που μπορεί να το κάνει σε άλλα χωριά. Είναι ένα πρόβλημα χρόνιο, ένα πρόβλημα που το ζούμε εδώ και χρόνια και η επίλυσή του είναι ζωτική σημασία γιατί έχει να κάνει με την ασφάλειά μα. Δεν εννοείται σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε να γίνονται έργα βιτρίνα και να μην γίνονται έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. πήραμε μια πρωτοβολία το Μάιο μήνα, απευθυνθήκαμε στους φορείς και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και είδαμε ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον στην μη υλοποίηση του έργου. Δηλαδή είδαμε μια κατάσταση όπως συνέβη στη Μάνδρα Αττικής ή στην Ετωλοκαρνανία τώρα με τις πλημμύρες. Επίσης καταλάβαμε ότι αν υπήρχαν οι κοινότητες και οι νομαρχίες το έργο αυτό θα υλοποιούνταν μια γέφυρα που καλεί το μέρο από τα μνήματα προ το δρόμο τη Πορταριά, σε τρει μήνε, και τώρα μα είπαν σε τρία χρόνια. Εμεί λοιπόν είμαστε ένα χωριό, το γράφουμε και στο Πανό, όπου έχει ιστορία από την αρχαιότητα, έχουμε έσοδα ένα εκατομμύριο ευρώ, σαν κοινότητα από ανταποδοτικά τέλη και από το πανηγύρι και έχουμε κατοίκου αγρότε παραγωγικού. Γι' αυτό λοιπόν, όχι μόνο θέλουμε τον κόμβο να υλοποιηθεί, τον ασφαλή, αλλά το απαιτούμε.